Οι μέρε κυλάνε αντίστροφα για την έλευση του πρώτου φορτίου στο νέο τερματικό σταθμό LNG στην Αλεξανδρούπολη. Στι 20 Ιανουαρίου του 2024 αναμένεται η παραλαβή του πρώτου φορτίου από την Gastrate. Υπενθυμίζεται πω η Gastrate είχε προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό από τι 31 Οκτωβρίου, ο οποίο έχει παρατεθεί δύο φορέ, ενώ μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό για το ποιο κέρδισε τον εν διαγωνισμό. Όπω δήλωσε στο LNG Prime ο εκπρόσωπο τη Gastrate. Το φορτίο που τίθεται σε λειτουργία αναμένεται να φτάσει στι 20 Ιανουαρίου οπότε θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία για 6-7 εβδομάδες. Η εμπορική λειτουργία του έργου αναμένεται να ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Ο αγωγό θα παρέχει φυσικό αέριο μόλι ξεκινήσει η λειτουργία του στο ελληνικό σύστημα μεταφορά και εν συνέχεια στου τελικού καταναλωτέ σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και στη συνέχεια στη Μολδαβία και την Ουκρανία στα Ανατολικά και στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία στη Δύση. Με την ολοκλήρωση του έργου, η Ελλάδα αποκτάει την πρώτη τη μονάδα FSRU και τη δεύτερη εγκατάσταση εισαγωγή LNG, προσθέτοντα τον τερματικό σταθμό εισαγωγών του ΔΕΣΦΑ τη σας. Η Γκάστραϊτ έχει προσθέσει στα σχέδιά τη την εγκατάσταση ενό δεύτερου εφεσαριού στην ανοιχτή θάλασσα του θρακικού πελάχου τη Αλεξανδρούπολη.